Καλό βράδυ. Ακόμα ένα πάρα πολύ συναρπαστικό, θα έλεγα, βίντεο το σημερινό και όπως βλέπετε ήδη χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, για όσους δεν με ξέρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ελληνικό αλφάβητο και θα ήθελα να σας προειδεάσω και να σας πω ότι αυτά που θα υποθούν στο σημερινό το live είναι προσωπική μου έρευνα, άκρος σημαντικά. Και νομίζω ότι όταν θα φύγετε από το σημερινό το βίντεο θα έχετε ακόμα μία διαφορετική γνώμη για την ελληνική γλώσσα. Επίσης, να σας πω ότι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα δεν είναι το αλφάβητο ολόκληρο, αλλά μόλις ένα γράμμα. Ένα, και μάλιστα όχι γράμμα, ένα φωνήεν του. Ποιο είναι αυτό το φωνήεν? Είναι, παιδιά, το όμικρον. Το ψάξα πριν από περίπου 15-20 χρόνια. Είχα κάνει μια έρευνα και την είχα στείλει τότε στον Λευτέρη τον Αργυρόπουλο, ο γνωστός συγγραφέας που ασχολείται με τους λεξάριθμους, και μου είχε πει ότι αυτό, αγόρι μου, το έχω βρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί και αυτός είναι μαθηματικός που ασχολούνταν χρόνια με τους λεξάριθμους, οπότε ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό να το είχε εντοπίσει και αυτός, μιας και μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει επιτομή στον τομέα των λεξαρίθμων. Καλησπέρα και στον Μπίκας Δοξάτο, είναι το φιλαράκι μου από τα Λευκόγια. Καλησπέρα λοιπόν στον φίλο μου από τα Λευκόγια. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και στη Δράμα και γενικά στην Ελλάδα. Το ξαναλέω, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι θα κάνουμε ένα βίντεο για την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, τώρα πάρτε μια ανάσα, δεν θα σας κουράσω σήμερα πάρα πολύ. Όμικρον. Όμικρον και ωμέγα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε καταρχάς στο ελληνικό αλφάβητο είναι ότι μόνο το όμικρον και το ωμέγα μπορούμε να πούμε ότι έχουν μία λογική ελληνική χρειά. Ωραία. Γιατί αν σας πω εγώ τι σημαίνει α, θα με κοιτάξετε έτσι. Τι σημαίνει β, θα με κοιτάξετε έτσι. Τι σημαίνει γ, θα με κοιτάξετε έτσι. Όλα τα στοιχεία του ελληνικού αλφάβητου, εκτός από το ύψιλον, το ωμέγα, το όμικρον και δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει τώρα κάποιο άλλο. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα πραγματικά είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, they don't make sense, δεν βγάζουν νόημα, δεν βγάζουν νόημα, δεν έχουν ελληνική ετυμολόγηση, το κυριότερο. Όμως, κρατηθείτε, μην τα βάφετε μαύρα. Στο όμικρον συγκεκριμένα, ο νομοθέτης της ελληνικής γλώσσας, δεν ξέρουμε ποιος είναι, παιδιά, αυτός ο νομοθέτης. Πραγματικά δεν μας αναφέρεται πουθενά ποιος την δημιούργησε την ελληνική γλώσσα. Έχουμε μια αναφορά ότι ο Κάδμος ήταν αυτός ο οποίος ήρθε από τη Φινίκη και έφερε τα γράμματα στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα, αλλά για την δημιουργία τους, πώς ακριβώς έγινε, ποια τέχνη ακριβώς χρησιμοποιήθηκε, δεν το ξέρουμε. Τώρα, ναι, είναι και το έψιλον. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κάτι και θα πάθετε απανωτά εγκεφαλικά. Γιατί θα αποδείξουμε ότι η λέξη όμικρον εμπεριέχει γνώσεις και στοιχεία μαθηματικών και γεωμετρίας, τα οποία υποτίθεται ότι αναπτύχθηκαν, υποτίθεται ότι αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα 1, 2, 3 αιώνες μετά την εμφάνιση του ελληνικού αλφάβητου. Μετά. Και καλά δεν τα είχαν μέχρι τότε οι Έλληνες. Και όταν σας δείξω αυτό που έχω ετοιμάσει, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω. Υποτίθεται ότι το ελληνικό αλφάβητο πήρε μορφή, με λίγα λόγια, σάρκα και οστά το 1000, το 900, το 800, κάπου εκεί μέσα πήρε μορφή και το βλέπουμε όπως είναι. Τα υπόλοιπα όλα που μου πετάνε μερικοί, ύψιλον, χ από εδώ, γάμα από εκεί, κάτι που μοιάζουν με γάμα, εγώ προσωπικά δεν τα δέχομαι σαν δείγμα γραφής. Δείγμα γραφής για μένα είναι
Μισό λεπτό και λίγο να το κάνω. Αυτό. Αυτό είναι για μένα δείγμα γραφής, παιδιά. Ολόκληρα. Έτσι θέλω να μου δείχνει κάποιος ότι βρήκε στοιχεία ελληνικής γραφής. Όχι για λαντζή, ένα τάφ, κάτι που μοιάζει με κάτι άλλο. Λοιπόν, ωραία. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα. Όποιος δεν την σέβεται ή δεν τη συμμερίζεται, εντάξει, ας μου αποδείξει κάτι άλλο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν κάπου εκεί μέσα γύρω στο 1900 αρχίζει λοιπόν και ενσαρκώνεται η ελληνική πλέον γραφή και παίρνει την μορφή. Σωστά, γράφει ο Γνούς Πράτη, γύρω στο 800 λένε. Δείτε τώρα όμως τι συμβαίνει με το όμικρον και ξεκινήστε τα υπογλώσσια. Πάμε λίγο να σας δείξω αυτό που ετοίμασα. Πάμε. Εγώ δεν θα φαίνομαι. Είναι λοιπόν, παιδιά, η λέξη όμικρον. Και όπως παρατηρείτε, λεξαριθμικά αποτελείται από το όμικρον 70, μη 40, γιώτα 10. Το κάπα που είναι 20, από κάτω παιδιά είναι η λεξάριθμη, το ρο που είναι 100, το 70 που είναι, το όμικρον που είναι 70 με συγχωρείτε, και το νι που είναι 50. Όπως παρατηρείτε, θα αλλάζω συνεχώς έτσι λίγο την εικόνα. Λοιπόν, όπως παρατηρείτε, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα απολύτως τι από τα πρώτα 8 με 9 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Δεν υπάρχει κανένα. Ούτε α, ούτε β, ούτε γ, ούτε δ. Δεν υπάρχει τίποτα. Το ξαναδείχνω άλλη μια. Δεν υπάρχει ούτε ένα από τα πρώτα 9 στοιχεία. Γιατί? Γιατί ο νομοθέτης και ο δημιουργός, ο πάνσοφος δημιουργός αυτής της μοναδικής λέξης ήταν τόσο έξυπνος ώστε ήξερε ότι αν χρησιμοποιήσει ένα από τα πρώτα 9 στοιχεία του ελληνικού αλφαβητού, γιατί προσέξτε, α, β, γ, δ, ε, μετά δεν πάμε στο ζ, πάμε στο στίγμα ζ, η, θ, και μετά είναι το Ι που είναι το 10. Και μέχρι σήμερα, ξέρετε, γι' αυτό υπάρχει το σίγμα ταύ δημοτικού. Σίγμα ταύ δημοτικού είναι το στίγμα, το οποίο απουσιάζει πλέον από την ελληνική γραφή. Άρα, ο γλωσσονομοθέτης ήταν τόσο μάγκας και τόσο έξυπνος, που τι έκανε. Φρόντισε να μην υπάρχει κάποιο από τα στοιχεία αυτά. Γιατί π.χ., και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω, γιατί π.χ. αν η λέξη αυτή λεγόταν άμικρον, και όχι όμικρον, θα βγάζε, δεν θα βγάζε 360, και θα καταλάβετε για ποιο λόγο έχει σημασία. Τόσες είναι και οι μοίρες του κύκλου, παιδιά. Και το σχήμα του όμικρον είναι ένας κύκλος. Απίστευτο. Το σχήμα του όμικρον, αυτό τώρα πρέπει να το λέω και να φαίνομαι, γιατί τρελαίνομαι, δηλαδή εκστασιάζομαι. Το σχήμα του όμικρον είναι ένας κύκλος. Και όλος τυχαίως ο λεξάριθμος της λέξης όμικρον βγάζει 360 και είναι να χτυπάς το κεφάλι σου και να παίρνεις υπογλώσσια. Άρα, γεωμετρικές και μαθηματικές γνώσεις οι οποίες προϋπήρχαν της δημιουργίας του αλφάβητου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί αυτός που έφτιαξε αυτή τη λέξη και δεν έβαλε άμικρον, γιατί δεν έβαζε άμικρον, η λέξη θα βγάζε λεξαριθμό 200, πόσο θα βγάζε, 281, 291, πόσο κάνει, 360 μείον 70, ναι, μείον 69. Λοιπόν, θα βγάζε π.χ. 291, αν λεγόταν η λέξη άμικρον. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο απίστευτο που παρατηρούμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν όλα τα ψηφία που βλέπουμε μέσα είναι 10, 20, εντάξει, είναι δηλαδή ούτε 13, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλα μα όλα, όπως σας είπα και πριν, είναι 10, 20, 70, 100, 50. Άρα, εδώ μιλάμε για κάποιον ο οποίος γνώριζε το τι έκανε, είχε επιστημονική κατάρτιση, είχε γνώσεις μαθηματικές και σε κάνει να απορείς. Υποτίθεται ότι το 900 και το 1000 π.Χ.
δεν είχαν μαθηματικές και γεωμετρικές γνώσεις ακόμα οι άνθρωποι του ελλαδικού χώρου. Αυτές ήρθαν μετά, γύρω στο 700, 600, 500, Πυθαγόρας, Ευκλήδης. Άρα, ή κάποιος θέλει να μας τρελάνει τελείως, ή κάτι δεν πάει καλά με το ελληνικό αλφάβητο, τέλος πάντων. Τώρα, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν διάφοροι πονηροί, θα μου πούν ότι είναι τυχαίο. Όχι, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Αποκλείεται να είναι τυχαίο να παρέλειψε ο γλωσσονομοθέτης επίτηδες τα πρώτα 9 γράμματα. Να τα παράκαμψε όλα, από το α μέχρι το θήτα, όλα. Τα παρακάμπτει εντελώς. Και πάει από το γιώτα και μετά. Και μάλιστα, αν παρατηρήσετε ακόμα πιο καλά τη λέξη, ούτε από τα τελευταία υπάρχουν. Δηλαδή στο ρο τελειώνει. Άρα είναι στη μέση. Εδώ μιλάμε λοιπόν για, είναι στη μέση του αλφάβητου. Μιλάμε λοιπόν για design. Μιλάμε για δημιουργία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νοήμων. Νοήμων. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Και ο σκοπός του ήταν να δείξει ότι είχε γεωμετρικές γνώσεις και ότι είχε και λεξαριθμικές γνώσεις, ότι δεν ήταν κανένας τυχαίος. Αυτό ήταν ο σκοπός του. Γι' αυτό δεν το ονόμασε ούτε έμικρον, ούτε ήμικρον, ούτε άμικρον. Και φυσικά, γι' αυτό δεν το ονόμασε και όμικρον με ωμέγα. Να διαβάζετε, ξέρω εγώ, λέξη όμικρον. Όχι, είναι όμικρον. 360. Όσες είναι και οι μοίρες του κύκλου. Και άντε να μας εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται 200 και 300 και 400 χρόνια ενδεχομένως πριν την υποτιθέμενη, σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς, εμφάνιση της γεωμετρίας και των μαθηματικών στον ελληνικό χώρο, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήξεραν αυτές τις επιστήμες. Πάρτε λοιπόν το βίντεο αυτό, κοινοποιήστε το, στείλτε το σε όλους τους ακαδημαϊκούς, σε όλους τους καθηγητές, δείξτε τους αυτό που λέει ο θετικός και αν έχουν τα κότσια, ας με βγάλουν ψεύτη, ας με βγάλουν άσχετο και ας αποδείξουν ότι έχω άδικο και ότι αυτά που λέω είναι βλακίες. Εγγραφή παιδιά στο κανάλι σε όσους άρεσε το σημερινό το βίντεο, δείτε τα τελευταία βίντεο που ανέβασα στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ σε όλους, σας αφήνω με την λέξη όμικρον. Γεια σας από μένα.